Το μήνυμα από το Υπουργείο Οικονομικών ή το δελτίο τύπου από το Υπουργείο Οικονομικών, και θα καλημερίσω ευθύς αμέσως, γιατί μαζί θα σας τα πούμε, την κυρία Νίκη Ζερβού, η οποία είναι αντιδήμαρχος στο Δήμο Μαλεβιζίου. Κυρία Ζερβού, καλημέρα σας από τον 984. Καλημέρα κυρία Βιλγεράκη, καλημέρα και στους ακροατές. Το μήνυμα λοιπόν από το Υπουργείο Οικονομικών λέει, για να ξέρουν οι άνθρωποι, ενημερωτικά το ξεκινάω από εκεί, ότι σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με την έκδοση της σχετικής απόφασης ΦΕΚ Β5499, ότι προχωρεί άμεσα στη στήριξη των επιχειρήσεων που επλήγησαν από τις πρόσφατες πλημμύρες στην περιφέρεια Κρήτης. Στο πλαίσιο αυτό, το οικονομικό επιτελείο λέει, με τη συμβολή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημόσιων Εσόδων, ανακοινώνει ότι ξεκίνησε από τη Δευτέρα 24 Οκτωβρίου και η λειτουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, η περίφημη αρρωγή.gov.gr, για την επιβολή αιτήσεων υπαγωγής στο μέτρο στήριξης πρώτης αρρωγής έναντι επιχορήγησης επιχειρήσεων. Την ευθύνη βεβαιότατα την έχει η περιφέρεια Κρήτης, αλλά το υπενθυμίζουμε γιατί από την άλλη και τα προβλήματα είναι τόσο πολλά και τόσο μεγάλα στην Δημοτική Ενότητα Μαλεβιζίου, που χρειάζεται να το ξέρουν άπαντες, όπως επίσης στη Χερσόνησο, όπως επίσης σε μέρος της Δημοτικής Ενότητας του Ηρακλείου. Ναι, πολύ σωστά. Το κομμάτι αυτό της αποζημίωσης των επιχειρήσεων αφορά διαδικασίες που χειρίζεται η περιφέρεια Κρήτης. Η ανακοίνωση βγήκε από τον κύριο Τριαντόπουλο και είναι πολύ θετικό, έτσι ώστε να ξεκινήσουν οι διαδικασίες για τις επιχειρήσεις, γιατί οι άνθρωποι έχουν πληγεί, βρίσκονται σε δύσκολη συνθήκη και η αγωνία τους είναι να ξεκινήσουν οι διαδικασίες, έτσι ώστε να μπορέσουν να φτιάξουν τις επιχειρήσεις τους, διότι από τις επιχειρήσεις τους οι άνθρωποι αυτοί εργάζονται και ζουν. Νομίζω ότι περισσότερες λεπτομέρειες οι ενδιαφερόμενοι, όσοι δεν το γνωρίζουν, αλλά φαντάζομαι οι περισσότεροι το γνωρίζουν, γιατί είναι τέτοιες οι ανάγκες που δεν σε αφήνουν να μένεις εκτός, ότι μπορούν να πάρουν από την περιφέρεια Κρήτης. Λέει επίσης η ανακοίνωση ότι το ύψος της ενίσχυσης ανέρχεται σε 1.000 ευρώ για τις μικρές ζημιές, 3.000 για τις πιο σοβαρές και 6.000 ευρώ για τις πολύ σοβαρές ζημιές, και ότι η προθεσμία, γιατί έχει δοθεί συγκεκριμένη προθεσμία υποβολής των αιτήσεων, είναι η 7η Νοεμβρίου. Είναι σημαντικό, καταλυτικό να το ξέρει αυτό κάθε ενδιαφερόμενος. Σωστά, σωστά. Έως το 7 Νοεμβρίου. Mm-hmm. Πολύ σωστά. Η περιφέρεια Κρήτης, σε ό,τι έχει να κάνει και με την περιοχή του Αρκαλοχωρίου, σε ό,τι έχει να κάνει με την καταγραφή από τις ζημιές στις επιχειρήσεις, είχε δείξει πολύ καλά αντανακλαστικά. Εύχομαι να τα δείξει αυτά τα αντανακλαστικά και αυτή τη φορά, έτσι ώστε να καταφέρουν οι άνθρωποι άμεσα να αποζημιωθούν, να πάρουν αυτά τα οποία πρέπει για να μπορέσουν να συνεχίσουν τη ζωή τους. Αλλά η προσπάθεια είναι πάρα πολύ μεγάλη στο Δήμο Μαλεβιζίου, έτσι, διότι είναι και τα σπίτια, διότι είναι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν μείνει χωρίς σπίτι. Εδώ τώρα η κοινωνική πρόνοια πρέπει να είναι διαφορετική και νομίζω είναι διαφορετική, κυρία Ζερβού. Αρχικά, πριν προχωρήσουμε, θα ήθελα να σας πω ότι το κομμάτι αυτό της αρρωγής αφορά την προκαταβολή. Mm-hmm. Είναι δηλαδή ένα ξεκίνημα για μια ανάσα για τις επιχειρήσεις. Στην πορεία, αφού αξιολογηθούν τα στοιχεία που έχουν κατατεθεί και τα στοιχεία που έχουν προκύψει από τις αυτοψίες, θα προχωρήσει στην ολική αποζημίωση ανάλογα καθώς κρίνονται τα στοιχεία που έχουν δοθεί. Ήθελα να το επισημάνω αυτό για να το καταλάβει ο κόσμος. Εγώ εύχομαι πραγματικά να κινηθούν με γρήγορους ρυθμούς από τα αρμόδια υπουργεία, γιατί μέχρι σήμερα πρακτική, και επειδή είσαστε άνθρωπος της αυτοδιοίκησης, αυτό το καταγράφετε και το ξέρετε, ότι τόσο στο Αρκαλοχώρι όσο επίσης και σε άλλες περιοχές της χώρας όπου υπήρξαν προβλήματα με φυσικές καταστροφές, η αρρωγή.gov.gr και οι έχοντες την ευθύνη αυτής δεν κινήθηκαν και δεν κινούνται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε ό,τι έχει να κάνει με τη ΔΑΕΦΚ. Ακόμα περιμένουν να στελεχωθούν εκείνα τα γραφεία για τη σύσταση και των φυσικών φακέλων, και θα πρέπει εσείς από τη δική σας την πλευρά να είσαστε
συνεχώς σε ετοιμότητα, κυρία Ζερβού, γιατί είσαστε τελικά και οι άνθρωποι εκείνοι οι οποίοι κοιτάτε τους πολίτες στα μάτια, έτσι δεν είναι? Έτσι, έτσι ακριβώς είναι. Κοιτάξτε, εμείς από την πρώτη στιγμή οργανωθήκαμε και συστήσαμε κλιμάκια αυτοψίες, τα οποία βγήκαν από την πρώτη κιόλας ημέρα. Και αυτό που έκαναν ήταν η καταγραφή των καταστροφών που έγιναν στις οικίες, διότι ο Δήμος είναι αρμόδιος για αυτό. Mm-hmm. Παράλληλα, ενώ γινόταν καταγραφή των καταστροφών που έγιναν στις οικίες, γινόταν και καταγραφή και των κοινωνικών αναγκών που προέκυψαν την καταστροφή. Αυτό ήταν το πρώτο και το βασικό, έτσι ώστε να γίνει γρήγορα η καταγραφή, η οποία έγινε εντός λίγων ημερών, για να αποσταλούν τα στοιχεία στην περιφέρεια και στο Υπουργείο Υποδομών. Αυτό έχει γίνει από εμάς. Αυτό είναι το πρώτο και βασικό, διότι πρέπει να γίνει και η οριοθέτηση των πληγωγισών περιοχών. Έχουν πάρει οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν πάθει ζημιές στα σπίτια τους, έχουν πάρει κάποια οικονομική βοήθεια ήδη, η κυρία Ζερβού? Οικοδομική βοήθεια με ποιο τρόπο? Ο Δήμος αυτό που μπορεί να κάνει αυτή τη στιγμή είναι να βοηθήσει τους ανθρώπους να καθαρίσουν τα σπίτια τους. Ήταν το πρώτο βήμα, δηλαδή, να καθαριστούν τα σπίτια, να βγει η λάσπη, τόνη λάσπης, τα καταστραμμένα αντικείμενα που ήταν μέσα στα σπίτια. Σε αυτό βοήθησαν και τεχνικά, ας πούμε, και κλιμάκια. Και ακόμα παλεύεται, νομίζω. Αλλά και εθελοντές. Και ακόμα παλεύεται, νομίζω, δεν έχει καθαριστεί πλήρως. Και ακόμα, φυσικά, έχει πολλή δουλειά ακόμα. Έχουμε πολλή δουλειά ακόμα μπροστά μας. Το βασικό είναι ότι εμείς με οποιοδήποτε τρόπο μπορούμε σαν Δήμος βρισκόμαστε δίπλα στις οικογένειες που έχουν ανάγκη. Είμαστε συνεργασία με θελοντικά σωματεία, τα οποία βρίσκονται εκεί όλες αυτές τις ημέρες για να βοηθήσουν τους ανθρώπους να καθαρίσουν τα σπίτια τους. Από πλευρά κοινωνικής πολιτικής έγινε η καταγραφή. Το πρώτο μέλημα ήταν να μην μείνει καμία οικογένεια χωρίς στέγη. Απευθείας κινητοποιηθήκαμε, μιλήσαμε με ξενοδοχεία, όποια οικογένεια χρειάστηκε στέγη, τακτοποιήθηκε το συνεχίζουν το ακόμα αυτό. Συνεχίζουν ακόμα να φιλοξενούνται σε ξενοδοχεία κάποιες οικογένειες? Συνεχίζει ακόμα να φιλοξενείται μία οικογένεια σε ξενοδοχείο, και υπάρχουν και κάποιες οικογένειες που φιλοξενούνται από συγγενικά πρόσωπα. Είναι μεγάλος ο αριθμός αυτών των οικογενειών? Είναι τέσσερις. Μάλιστα. Τέσσερις σε συγγενικά σπίτια και μία ακόμα με ξενοδοχείο. Τρεις σε συγγενικά και μία σε ξενοδοχείο. Α, στο σύνολο τέσσερις, μάλιστα. Ναι, συνεχίστε. Επίσης, πολύ βασικό είναι ότι είχαμε τη στήριξη επιχειρήσεων και, όπως είπα, και των εθελοντικών ομάδων που μας βοήθησαν στο να παρέχουμε, να καλύψουμε τις πρώτες ανάγκες που μας ζητήθηκαν. Είτε αφορά τρόφιμα, είτε αφορά καθαριστικά, είτε αφορά ρουχισμό για τους γονείς και για τα παιδιά. Υπήρχαν περιπτώσεις όπου είχαμε και κάποια μωρά και χρειάστηκε να καλύψουμε ανάγκες και των βρεφών. Και οι εθελοντικές ομάδες, οι οποίες βοήθησαν πάρα πολύ στο θέμα των καθαρισμών, διότι, σας είπα, το πρώτο και βασικό είναι οι άνθρωποι να βγάλουν τον τόνο λάσπης που υπήρχε μέσα στα σπίτια και τα καταστραμμένα έπιπλα, γιατί έπρεπε να αντιληφθούν σε τι κατάσταση βρίσκεται ο εξοπλισμός μέσα στα σπίτια τους. Δεν μιλάτε μόνο για την Αγία Πελαγία, βέβαια, είναι όλο το παραλιακό μέτωπο, έτσι δεν είναι? Μιλάτε και για το Παλιόκαστρο, μιλάτε και για την περιοχή της Λεγαριάς, ναι? Σωστά, ναι, mm-hmm. Πολύ σωστά. Μέχρι στιγμής να σας ενημερώσω ότι έχουν δηλωθεί 95 κατοικίες, από τις οποίες οι 60 έχουν δηλωθεί ως πρώτη κατοικία, mm-hmm, στο σύνολο των περιοχών. Αυτό σημαίνει και γίνεται ο διαχωρισμός, και καλά κάνετε και το λέτε, κυρία Ζερβό, διότι την βοήθεια, την ενίσχυση, την αποζημίωση θα την πάρουν εκείνοι οι οποίοι είναι ιδιοκτήτες της πρώτης κατοικίας.
Θα σας πω, να τονίσουμε σε αυτό το σημείο ότι για την πρώτη κατοικία μέσω του Υπουργείου Εσωτερικών θα δοθεί ένα βοήθημα για τις πρώτες ιδιωτικές ανάγκες της τάξης των 600 ευρώ. Δεν τα έχουν πάρει ακόμα, δεν τους έχει δοθεί ακόμα αυτό το ποσό? Όχι, δεν έχει δοθεί ακόμα το ποσό. Εντάξει, 15 έχει ο μήνας, 26 σήμερα, οι άνθρωποι δηλαδή αυτοί που ζουν με τον αέρα σε... Τέλος πάντων. Εμείς τα στοιχεία τα έχουμε αποστείλει, αναμένουμε. Για να συνεχίσω, εκτός του ποσού των 600 ευρώ που αφορά τις πρώτες ιδιωτικές ανάγκες, οι πρώτες κατοικίες θα βοηθηθούν και με ένα ποσό έως 6.000 ευρώ για το ζήτημα των οικοσυσκευών και μικρών επισκευών που έχουν προκύψει, ας πούμε, μέσα στο κτίριο. Αυτό αφορά την πρώτη κατοικία και αφορά το Υπουργείο Εσωτερικών. Εμείς έχουμε αποστείλει τα στοιχεία και στην Περιφέρεια και στο Υπουργείο Εσωτερικών και αναμένουμε για την εκταμείευση των αποζημιώσεων. Μισό λεπτό, γιατί δεν το κατάλαβα τώρα εγώ αυτό εδώ και έχω απορία. Είναι τα πρώτα 600 που παίρνουν για να αντιμετωπίσουν τις ανάγκες και μετά αυτά τα 6.000 για τις οικοσυσκευές, για την πρώτη κατοικία, αυτοί οι 60 άνθρωποι, οι 60 δικαιούχοι, θα πάνε και αυτοί, κυρία Ζερβού, μέσω της αρρωγής ή απλά με κάποιες αιτήσεις που θα κάνουν στο Δήμο? Πώς δηλαδή διασταυρώνονται στοιχεία? Το ζήτημα του Υπουργείου Υποδομών είναι κάτι διαφορετικό. Δηλαδή, σε δεύτερη φάση θα ανοίξει και το κομμάτι της αποζημίωσης όσον αφορά τις επισκευές τις κτηριακές. Οι αιτήσεις έχουν γίνει για το κομμάτι των 600 ευρώ και το έως 6.000 ευρώ. Γίνει αιτήσεις. Τα κλιμάκια βγήκαν, έκαναν την καταγραφή, οι άνθρωποι έκαναν την αίτηση και μέσω της αίτησης αυτής θα ακολουθηθεί η ενίσχυση των 600 και έως 6.000 ευρώ. Αυτά τα χρήματα καταβάλλονται άμεσα? Δηλαδή σας έχουν πει σε τι χρόνο? Αυτά τα χρήματα θα έρθουν άμεσα. Θα έρθουν από το Υπουργείο Εσωτερικών και θα έρθουν άμεσα, μέχρι εικόνα που έχουμε. Απλά αυτό που είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί είναι σημαντικό γιατί ο κόσμος μας ακούει, είναι ότι όσοι δεν έχουν κάνει την αίτηση, παρακαλώ όποιος δεν έχει κάνει την αίτηση έως 15 του Νοέμβρη να έρθει να συμπληρώσει την αίτηση στο πρωτόκολλο του Δήμου για να προχωρήσουν και οι αποζημιώσεις που αφορούν την πρώτη κατοικία σε αυτό το επίπεδο. Mm-hmm. Διότι υπάρχουν άνθρωποι που ακόμα έρχονται. Είναι ακόμα σε εξέλιξη αυτό. Δεν έχουν έρθει δηλαδή και οι 60 μέχρι στιγμής που έχουν υποστεί τις ζημιές, γιατί αυτοί δικαιούνται τις αποζημίωσεις, έρχονται σταδιακά. Καλά κάνετε και το λέτε, ελάτε παιδιά, ναι. Και όσο πιο σύντομα έρθετε τόσο γρηγορότερα θα πάρετε τα χρήματα. Γνωρίζετε από το Υπουργείο Εσωτερικών, πληροφοριακά το ρωτάω κυρία Ζερβού, θα πρέπει να ολοκληρωθεί πρώτα η όλη διαδικασία, δηλαδή να έρθουν στο σύνολό τους να υποβάλουν αιτήσεις ή σταδιακά θα δοθούν αυτά τα χρήματα? Γιατί μπορεί να περιμένουν στο Υπουργείο να ολοκληρωθεί η διαδικασία και να πούνε ότι μόλις κλείσει ο φάκελος με όλες τις αιτήσεις, τότε εμείς θα σας δώσουμε τα χρήματα. Γι' αυτό σας ρώτησα. Κοιτάξτε, εξαρτάται τώρα σε ποιο πράγμα αναφερόμαστε. Αναφερόμαστε από τα 600 ακριβώς. Πρέπει προφανώς να γίνουν οι αιτήσεις και έπειτα θα ακολουθηθεί αυτό. Οπότε όσο πιο γρήγορα γίνει, τόσο το καλύτερο. Βέβαια, ναι. Μάλιστα. Δεν θα αργήσει όμως. Η πληροφόρηση που έχουμε είναι ότι θα γίνει πολύ άμεσα. Μάλιστα. Τώρα από την άλλη, τι να πεις για αυτή την περιοχή, για αυτές τις περιοχές που πραγματικά έσφυζαν από ζωή μέχρι τις 14 του μήνα ή μέχρι το πρωί τις 9, τις 11, 15 του μήνα και ξαφνικά βρέθηκαν μπροστά πραγματικά στον όλεθρο. Το τι θα γίνει, το πότε θα μπορέσουν να ανακάψουν είναι ένα άλλο ζητούμενο, είναι ένα άλλο θέμα. Χρειάζεται πάρα πολύ κόπο, πολύ δύναμη, έχουμε πολύ χρόνο μπροστά μας σίγουρα, οι ώρες ήταν τραγικές εκείνες που ζήσαμε,
Και γι' αυτό θα ήθελα να πω και τα συλληπιτήριά μου στις οικογένειες που έχασαν τον άνθρωπό τους, σε αυτές τις δύο οικογένειες. Ο κόσμος εκεί παλεύει πάρα πολύ σκληρά. Είναι πάρα πολύ τραγικό αυτό που συνέβη. Οι ώρες είναι πάρα πολύ δύσκολες. Είναι ακόμα, θα είναι. Και ο Δήμος θα βρίσκεται δίπλα στους ανθρώπους αυτούς με όποιο τρόπο μπορεί, με όποιο τρόπο τους ζητηθεί και μπορεί να βοηθήσει. Εμείς, οι κοινωνικοί λειτουργοί βρίσκονται επιποδώς, βρίσκονται στις περιοχές εκεί καθημερινά, συζητάνε με τον κόσμο, όπως μπορούμε βοηθάμε. Χθες έφυγαν σημαντικά πακέτα βοήθειας προς τις οικογένειες που είχαν ανάγκη και σήμερα το ίδιο και για όσο χρειαστεί. Τι σημαίνει σημαντικά πακέτα βοήθειας, μιλάτε για την σύντηση? Μιλάω ανάλογα με το τι ανάγκη έχει κάθε οικογένεια. Έγινε καταγραφή, γίνεται καταγραφή κάθε μέρα. Κάποια οικογένεια μπορεί να έχει ανάγκη από τρόφιμα. Κάποια άλλη οικογένεια μπορεί να έχει ανάγκη από ρουχισμό. Κάποια άλλη οικογένεια μπορεί να έχει ανάγκη από καθαριστικά. Δεν έχουν όλοι τις ίδιες ανάγκες. Γι' αυτό το λόγο κιόλας γίνεται η καταγραφή και ανάλογα με το τι ανάγκη έχει το κάθε νοικοκυριό, εκεί εστιάζουμε και εκεί βοηθάμε. Μια περιοχή που λέτε ότι θα πάρει χρόνο για να ανακάμψει, χρειάζεται πολύ κόπο, πολύ δύναμη για τα επόμενα βήματα. Εάν αυτή η περιοχή δεν έχει και την έγκαιρη αρρωγή από την πολιτεία, όπως λέει, αν θέλετε, και το όνομα της αρρωγής.gov.gr, εκεί σημαίνει ότι τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Εμείς σαν Δήμος είμαστε κάθε μέρα εκεί. Όπως σας είπα, η κοινωνική λειτουργία είναι επιποδός, βρίσκονται εκεί στις περιοχές, μιλάνε με τις οικογένειες. Με όποιο τρόπο, σας ξαναλέω, μπορούμε να βοηθήσουμε. Να επισημάνω ότι από την πρώτη στιγμή δόθηκαν τηλέφωνα του Δήμου προς επικοινωνία. Όποιος είχε ανάγκη, είχε τη δυνατότητα να επικοινωνήσει σε τρία τηλέφωνα, στο 15330 τη γραμμή του Δημότη, άλλο ένα σταθερό και κινητό. Αυτά τα τηλέφωνα ισχύουν. Και μπορεί οποιοδήποτε έχει ανάγκη και χρειάζεται κάτι, οτιδήποτε, να καλέσει σε αυτά τα τηλέφωνα, στο 15330 και στα υπόλοιπα τηλέφωνα που έχουν δοθεί, και εμείς θα είμαστε δίπλα του. Νομίζω ότι αυτό το πλότο, το πενταψήφιο, το 15530, μπορεί να λύσει λίγο πιο εύκολα τα χέρια του κόσμου. 15330. Ναι. 15330 και 2813-400-695. Δεν ξέρω τι να πω πραγματικά, διότι είναι άλλα πράγματα που μπορείς να συζητήσεις, άλλα πράγματα τα οποία θα πρέπει να φέρεις στο προσκήνιο, αλλά να φέρεις με ένα άλλο διαφορετικό τρόπο και με βεβαιότητα κάθε φορά με κάποιον άλλον συνομιλητή, καλεσμένους, ανάλογα με το τι θέλεις να αναδείξεις σε κάθε περίπτωση. Η αλήθεια είναι ότι αυτή η θεομηνία στοιχίζει σε ανθρώπινες ζωές, στοιχίζει σε περιουσίες. Και από εδώ και κάτω μόνο γρήγορα βήματα μπορούν να γίνουν, διότι διαφορετικά το παιχνίδι είναι χαμένο. Έτσι, είναι πολύ βασικό να όλοι οι φορείς που εμπλέκονται να έχουν άμεση κινητοποίηση. Όπως σας είπα, εμείς στο Δήμο, όσο ό,τι αφορά το δικό μας κομμάτι, κινηθήκαμε όσο το δυνατόν γρηγορότερα γίνεται. Μάλιστα. Και είμαστε ακόμα εκεί. Λοιπόν, μέχρι 15 Νοεμβρίου οι αιτήσεις που μπορούν να καταθέσουν στο Δημαρχείο Ηρακλείου, κρατάω αυτές τις ημερομηνίες. Μαλεβιζίου. Οι άνθρωποι που, ναι, Μαλεβιζίου, οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν υποστεί ζημίες στο σπίτι τους, και μέχρι τις 7 του Νοέμβρη, το υπενθυμίζω, εκείνοι οι οποίοι θέλουν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους μέσω της αρρωγής, οι επιχειρηματίες, οι οποίοι βέβαια αυτοί εμπλέκονται με την καταγραφή που κάνει η Περιφέρεια Κρήτης, για να μην μπερδευτούν τα πράγματα, γιατί είναι δύο διαφορετικές ημερομηνίες. Σε ό,τι έχει να κάνει με τα σπίτια, όσο πιο γρήγορα γίνει η καταγραφή και ολοκληρωθεί,
τόσο πιο γρήγορα θα καταβληθούν και τα πρώτα βοηθήματα, καθώς οι ανάγκες είναι πάρα πολύ μεγάλες, αλλά θα πρέπει αυτό το έργο, όπως λέει η κυρία Ζερβού, να ολοκληρωθεί πρωτίστως. Αυτό περιμένει το Υπουργείο Εσωτερικών, να πει: έχω τον κατάλογο με τους 50, με τους 60, εκείνους οι οποίοι επιλέγουν να κάνουν τέλος πάντων αυτή τη δήλωση. Ενδεχόμενα υπάρχουν και άνθρωποι που να μην θέλουν να κάνουν αυτή τη δήλωση, έτσι ώστε να μπορέσουν να εκταμιευθούν και τα χρήματα, να δοθούν τα χρήματα για την βοήθεια αυτή. Αυτό αντιλαμβάνομαι, κυρία Ζερβού. Ναι, πολύ σωστά. Όσο πιο γρήγορα κινηθούμε ο καθένας από τη δική του πλευρά, τόσο πιο γρήγορα θα γίνει και η εκταμίευση των χρημάτων. Μάλιστα. Λοιπόν, τα κρατάω όλα αυτά. Νομίζω ότι και ο κόσμος που σας ακούει καταλαβαίνει τώρα ότι θα πρέπει να κινηθεί με άλλους ρυθμούς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα, για την ενημέρωση στους συνδημότες σας μέσω του 984. Να είσαστε καλά. Καλή σας μέρα. Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.